από τα θέματα που απασχόλησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ήταν η κατασκευή του οδικού άξονα Ε61 που ενώνει τη Δράμα με την Καβάλα. Το οδικό δίκτυο θα ενώσει τη Δράμα με την Εγνατία Οδό. Όμως για να γίνει αυτό, ο σχεδιασμός της Εγνατίας Οδού προβλέπει την διέλευση του άξονα από το δάσος της Καβάλας και από την περιοχή του Αγίου Σύλλα έως τον Αμυγδαλεώνα. Ως αποτέλεσμα, πολλά δέντρα σε μήκος 1.300 μέτρων να κοπούν. Αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής βρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσω του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου εξέφρασε τους προβληματισμούς και τις αντιρρήσεις τους. Στο Τοπικό Συμβούλιο πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση αρνητική για την καταστροφή του δάσους που θα επιφέρει τεράστιο οικολογικό και περιβαλλοντικό πλήγμα στον οικισμό. Δεν είμαστε αντίθετοι σε έργα υποδομής, έργα πνοής χρήσιμα για τον τόπο μας. Ούτε θα γίνουμε τροχοπέδι σε δημόσια έργα που έχουν ως στόχο και σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Αλλά όλα αυτά με προϋποθέσεις. Η Δήμαρχος κ. Τσανάκα σημείωσε ότι το έργο εντάχθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τονίζοντας παράλληλα ότι το έργο θα πρέπει να γίνει με τις λιγότερες δυνατές ζημιές και με την αναπλήρωση των δέντρων που θα καταστραφούν. Καλέσαμε την Εγνατία και την κυρία Δασάρχη. Η κυρία Δασάρχη ήρθε σήμερα το μεσημέρι, η Εγνατία ήρθε σήμερα το απόγευμα. Πριν απ' όλα να μας πούν τι ακριβώς πρόκειται να κάνουν. Δεύτερον, να βάλουμε ορισμένους όρους ότι δεν θέλουμε να καταστραφεί και όλα τα σχετικά. Και τρίτον, για να έχουμε το δικαίωμα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα ψηφίσουν για το πρώτο, για να πάρουν δείγματα, όχι για να κάνουν δρόμο. Λοιπόν, έχουμε το δικαίωμα εδώ που θα βρίσκονται να κάνουμε ό,τι ερωτήσεις θέλουν. Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσε και η Δασάρχης Καβάλας, κυρία Γεωργούση, η οποία έδωσε τις δικές της απαντήσεις για το ζήτημα αυτό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε οποιοδήποτε όρο νομίζουμε για να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το περιβάλλον. Ουσιαστικά αυτό που ζητάμε από εσάς είναι να μας δώσετε την άδεια να διανοίξουμε αυτές τις προσωρινές οδούς πρόσβασης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κρίσιμες θέσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε τις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, τις οποίες στη συνέχεια φυσικά θα αποκαταστήσουμε τώρα σε ό,τι αφορά στα δέντρα κλπ. Με βάση τις δικές σας υποδείξεις και τις υποδείξεις φυσικά του αρμόδιου δασαρχείου. Θα ήθελα να πω επίσης, επειδή ακούστηκε, αν και εδώ η συνάντηση αφορά σε αυτές τις οδούς πρόσβασης και μόνο και στην αποκατάστασή τους, η Εγνατία Οδός ζητά τη λήψη δειγμάτων εδάφους, τα λεγόμενα καρότα, για να διαπιστώσει την καταλληλότητα ή μη του εδάφους ώστε να κινηθεί ανάλογα. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγνατίας Οδού, Γιάννης Ιωακιμίδης, τόνισε πως όσα δέντρα θα κοπούν θα αντικατασταθούν άμεσα από την εταιρεία. Ενώ στην πρόταση του κατοίκων για την αλλαγή όδευση της Εγνατίας Οδού δήλωσε πως η χάραξη είναι συγκεκριμένη. Ενώ στην πρόταση που του έγινε από τους Δημοτικούς Συμβούλους το έργο να κατασκευαστεί με σύραγγες, τόνισε ότι αυτό θα ανεβάσει πολύ το κόστος και δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Τέλος, μετά από 2 ώρες συζητήσεων επί του θέματος, αποφασίστηκε να επανέλθουν τα στελέχη της Εγνατίας στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πιο βελτιωμένη πρόταση που θα προβλέπει την κοπή πολύ λιγότερων πεύκων για να πάρθει και η τελική απόφαση για την παραχώρηση ή όχι της άδειας προς την εταιρεία. Ένα ακόμη θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλης ήταν η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου ΤΑΠ. Καθώς στο Συμβούλιο μίλησε ο Παναγιώτης Αρσονιάδης ως εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών, καταγγέλλοντας ότι η κατασκευάστρια εταιρεία προχωρά στην κατασκευή και τα συνεργεία μπαίνουν σε εκτάσεις χωρίς τη συνένεση των ιδιοκτητών τους. Ανατολικά και δυτικά του κάμπου του Φιλίππων ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού του ΤΑΠ. Ήδη ξεφορτώνουμε σωλήνες, στην τελευταία σελίδα θα το δείτε, δυτικά του κάμπου του Φιλίππων. Και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα καθημερινά με την εταιρεία όταν μπαίνουν σε ξένες ιδιοκτησίες, σε ιδιοκτησίες συμπολιτών μας, χωρίς να έχουν καμία δικαιοδοσία πάνω στις τις ιδιοκτησίες. Μάλιστα μπαίνουν και καταστρέφουν παραγωγές λίγο πριν τη συγκομιδή τους. Ενώ η Δήμαρχος Καβάλας πρότεινε να προσφύγουν στον εισαγγελέα όσοι θίγονται, η συζήτηση κατέληξε στη συμφωνία να γίνει σύσκεψη των εκπροσώπων όλων των φορέων και των νομικών του συμβούλων την ερχόμενη εβδομάδα για να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις σχετικά με το ζήτημα. Η Δήμαρχος Καβάλας δεν υπέγραψε την άδεια να περάσουν από δημοτικούς χώρους.
ήρθε στο Δημαρχείο με δικαστικό κλητήρα για να υπογράψω το χαρτί. Δεν το υπέγραψε. Σε ό,τι αφορά τις διελεύσεις μέσα από χωράφια ανθρώπων που δεν συμφωνούν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε και από όλες τις παρατάξεις η πρόταση ώστε να ανοίξει ένας λογαριασμός για να κατετεθούν οι 90.000 ευρώ που ο Δήμος Καβάλας περιμένει από τον Απρίλιο. Πρόκειται για αποζημίωσή του για τα έξοδα φιλοξενίας των προσφύγων. Γνωρίζετε ότι επανειλημμένως, και αν δεν το γνωρίζετε, μπορώ να σας το βεβαιώσω και να σας φέρω και τα αποδεικτικά στοιχεία, ότι επανειλημμένως ο Δήμος έχει προβεί σε αλληλογραφία με άπαντες στο Υπουργείο Εσωτερικών και όχι μόνο. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, έτσι, αναζητώντας εναγωνίως αυτές τις 90.000. Στερούμε τα λεφτά μας. Εάν κάποιοι, θέλετε να κάνουμε ΜΚΟ εδώ στο Δήμο ή να φτιάξουμε κανένα hot spot για να πάρουμε τα εκατομμύρια, άλλοι τα φτιάχνουν αυτά. Κάνουν ΜΚΟ, παίρνουν εκατομμύρια. Φτιάχνουν hot spot, παίρνουν κάπου και εκατομμύρια. Εδώ δεν μπορούμε. Αρκούμαστε στα 90.000. Λοιπόν, σημειώστε το αυτό, ότι δεν θα σας δώσουν άλλα χρήματα. Ακριβώς γιατί δεχτήκατε 90 για αυτόν τον λόγο. Από εδώ και πέρα θα σας πούν δεν έχει τίποτα άλλο. Σημειώστε το αυτό για να το βρείτε. Δεν θα απαντήσω, κύριε Πορτοαλιά. Εντάξει, αυτό δεν είναι βέβαιο, θα το δούμε στην πορεία.